Άγκυρα. Είναι εμφανής η πρόθεση της Μόσχας, όπως και της Άγκυρας, πρέπει να σου πω πάνω, να μην υπάρξει διατάραξη των διμερών σχέσεων. Οι δύο ηγέτες, ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τηλεφώνησαν τηλεφωνικώς mm-hmm. και συμφώνησαν να ενισχύσουν, βλέπουμε τη σκηνή της δολοφονίας. Συμφώνησαν λοιπόν οι δύο ηγέτες να ενισχύσουν τη συνεργασία τους κατά της τρομοκρατίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι στόχος αυτής της επίθεσης ήταν να πληγούν οι ρωσοτουρκικές σχέσεις και να εκτροχιαστεί η ειρηνευτική συμφωνία στη Συρία. Οι δύο χώρες θα κάνουν από κοινού έρευνα για την υπόθεση. Ρώσοι ερευνητές θα μεταβούν μάλιστα στην Τουρκία, ειδικά για το σκοπό αυτό. Ζήτησε επίσης ο Ρώσος πρόεδρος εγγυήσεις από την Άγκυρα ότι θα προστατευτούν οι Ρώσοι διπλωμάτες στη χώρα. Αυτή τη στιγμή ο Βλαντιμίρ Πούτιν ηγείται, προεδρεύει μια έκτακτη σύσκεψη στο Κρεμλίνο για την υπόθεση αυτή. Πάντως έχει ανακοινωθεί ότι προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν με θέμα τη Συριακή κρίση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ακριβώς σε πείσμα μάλλον αυτής της επίθεσης και για να δείξουν όλες οι πλευρές ότι έτσι δεν θέλουν να αφήσουν αυτήν την ιστορία να πλήξει τις σχέσεις τους. Έτσι κι αλλιώς αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι σχολίασαν ότι η χρονική στιγμή στην οποία ήρθε αυτή η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη. Είναι ακριβώς, να μην ήταν τυχαία, είναι ακριβώς η στιγμή της προσέγγισης και είναι και η φάση στην οποία έχουμε μια προσέγγιση για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια πολέμου στη Συρία. Έχουμε προσέγγιση Μόσχας και Άγκυρας με στόχο την αναζήτηση διεξόδου στην Συριακή κρίση. Θα δούμε τι θα βγει από την αυριανή.